Γεια σας μαγκές, σήμερα είμαι στο κέντρο μαζί με τον Αλέξανδρο Κοψιάλη ή αλλιώς Μαριγλέν. Και θα κάνουμε ερωτήσεις στον κόσμο σχετικά με τα social media, μιας και αυτός έχει λίγο πιο πολύ εμπειρία. Καλά τα πάω. Το πιο ακραίο post που έχεις ανεβάσει σε social media. Social media. Έχεις φλεξάρει κυλιακό? Όχι. Όχι. Κυλίτσα. Μα έπαιζε να το έκανα. Κοίτα, όταν λέμε ακραίο, εννοούμε ότι άμα το προφίλ σου είναι γεμάτο με selfie, να βγάλεις μία στον καθρέφτη, λίγο πιο σεξουάλα. Αυτό εννοώ. Όχι, ρε, εντάξει. Δεν το έχεις παίξει καθόλου κόμενο. Όχι, δεν το έχω παίξει. Έλα τώρα. Εντάξει. Μάτι δεν έχεις ανεβάσει, επειδή έχεις πράσινο βλέπω. Το έχω παίξει, αλλά το έχω παίξει, ξέρεις. Στο normal, μέχρι εκεί με παίρνει να μην φάω. Αυθόρμητα και καλά να μην φαίνεται. Εγώ είμαι πολύ normal, δεν έχω ανεβάσει κανένα. Δεν μπορεί να μην. Ρε, παιδί μου, α πούμε από τι φωτογραφίε. Φωτογραφίες που έχεις στο προφίλ σου. Ναι. Μία που να ξεχωρίζει να είναι διαφορετική από το. Να σπάει το κανόνα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν είναι. Να δούμε το προφίλ. Να δούμε το προφίλ της κοπέλας. Ξεχωρίζει αυτή από τέτοιο. Με το μαγιό το γαλάζιο. Εκεί τώρα. Με το μαγιό φρέντζ. Αλλά φλεξάρει κολαράκι στο μαγιό. Καταλαβες. Γαλάζει το μαγιό όπως η καρδούλα που σου στέλνει όμως, μπρο. Γυμνή φώτο. Έχεις ανεβάσει γυμνή φώτο. Αλλά να μην φαίνονται, ξέρεις, τα στήματα σημεία. Ένα, θα τα καλύπτω, ξέρεις. Μπορείς να μας τη δείξεις? Ναι, μπορώ. Ωραία, για πάμε. Πες παρακάτω και θα στη δείξω μετά. Όχι, θέλουμε να το βάλουμε στο μοντάζ γι' αυτό. Το βάλετε. Μπορούμε να θολώσουμε το όνομά σου, αν θέλεις. Όχι, με... Ναι, φοράω. Α, γι' αυτό είναι τόσο πράσινα τα μάτια. Μας χορόιδεψε. Τέτοια σύνδεση. Χορόιδεψε μια κούκλα. Μισό λεπτάκι. Περιγράψε το μας για αρχή και μετά μας θα το δείχνεις. Είναι μια φωτογραφία με μαγιό. Φλεξάρι μπουτάκι δηλαδή. Το πίσω μέρος ή το μπροστά? Τι το πίσω? Γίνεσαι εδώ, άνοιξε το προφίλ σου, αγόρι μου. Το πιο ακραίο. Άνοιξε το προφίλ σου. Είναι πολύ ακραίο. Δείξτε μας. Άνοιξε το τώρα. Είναι κάτω-κάτω. Τώρα να το δούμε. Θέλετε να μας δείξετε το πιο ακραίο post σας? Το πιο ακραίο post. Έλα, το έχεις, θα πάρεις και followers. Δεν χάνεις κάτι. Θα το ψάξω, αλλά. Όχι, άλλο friend zone είστε, δεν θα ζηλέψει το ένα ή το άλλο. Αυτό, ναι. Όχι, ρε, άραξε. Κοίτα, ένα απλό προφίλ στα 1160 follow με 498 following. Δυνατό. Κοίτα, εδώ τώρα, εδώ. Εκεί δείχνει. Εγώ νομίζω θα φλεξάρουμε αυτήν εδώ. Κάτσε αυτή. Αυτή... Α, εδώ που παίζει μπάσκετ, ρε. Όχι, ρε, αυτή είναι. Αυτή είναι κομπλέ. Θα έκανα like. Εδώ φλεξάρει μάτι, παραδέξτε. Αλλά εγώ θα σταθώ στη ροή. Δεν μου αρέσει το background εδώ. Εγώ θα σταθώ εδώ, φίλε. Εδώ. Εδώ έχει παίξει όλες τις κάρτες. Και μασχάλη, ξερισμένη ήταν η μασχάλη. Έχει παίξει. Μηχανή. Εντάξει, είναι κακό. Καλό, εντάξει. Θα σου πω τώρα, εδώ έχει παίξει όλες τις κάρτες. Έχει παίξει μάτι, έχει παίξει φλάσ, έχει παίξει το κινητό από γωνία να μην φαίνεται το προγούλι. Πετάει ρογίδι. Φωτισμός από πάνω. Πετάει ρογίδι, φωτισμός σίγουρα. Του κρατάς. Όχι, όχι. Κράταγε εσύ το φλάσ. Ωραία, να το δείξουμε. Ο Σταύρος ο Στρατάκης θα πάρει και follow. Δείξε μας τα δικά σου. Ποιο είναι ακραίο, ρε. Θα τα κρίνουμε εμείς. Μάτι selfie. Αν έχει φλεξάρει κάπου κολαράκι ή μπουτάκι. Έλα εδώ, Άλεξ, έλα εδώ. Δεν είναι αυτό ακραίο? Κόβει πολύ δικαστικά εκεί πέρα το σημείο. Αυτό είναι ο κουραδοκόφτης που έλεγες. Ακριβώς αυτό. Όχι, αυτό είναι πιο φαρδί μπροστά. Είναι πιο φαρδί. Άλλες. Εδώ κόβει τον προσαγωγό. Τώρα θες να δεις υλικό για το βράδυ. Όχι, ρε. Τώρα αυτή δεν σου κάνει αυτή. Εντάξει, μας κάνει αυτή. Αυτή είναι πιο ωραία. Να σχολιάσεις. Τι θες να σχολιάσεις, να τη δω να σου πω. Σε αυτό που είδες. Από μοντάζ πώς θα πάμε. Photoshop ή όχι. Όχι. Εσύ που ξέρεις από φωτογραφίες, γι' αυτό σε ρωτάω. Ξέρω, διαρμα, τι ξέρω. Όχι, τίποτα. Βλέπω. Καθαρό τιμίο. Το βλέπω χαμηλομάσκαλο το μαγιό. Περίμενε να τις βρω, Τα φλεξάρει σχήμα όλα, Έμπαινα σε εκεί. Γιατί έχουν κρύψω τίποτα. Αυτό να πεις. Δεν εγκολώνω. Αυτά είναι. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Έχω σβήσει αρκετές γιατί δεν έχω χώρο. Ναι, μωρέ, εντάξει. Όλα αυτά στο Facebook, όχι στο κινητό, στο Facebook, ναι. Α, οκ. Αβέρτα κουβέρτα. Αβέρτα, να, έχω τον David. Για πάμε, ο David. Ο David, τον Γκάντι, τον ξέρετε. Καλά, γινόταν, λέμε με σε βρακοφανέλα. Καλά, καλά, αυτό ο David πρέπει να ζυγκολό, έτσι. Είμαι. Ζυγκολό είναι ο David. Όχι, ρε, μάτω, δεν ζυγκολό τον David. Δεν ξέρω, ζυγκολό, τρελό είσαι. Είχε κοιλιακού πάντω. Ναι, μα. Λοιπόν, κάτσε να του βρω, έλα πέρα. Καλά, εδώ είναι η μη γυμνή. Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τώρα. Εδώ καλά. Και αυτή την έχω ανεβάσει. Εδώ φλεξάρεις λίγο, Τι φλεξάρω, δεν εκεί δείχνει η semi boob, δηλαδή. Είναι το μισό βυζάκι έξω. Είναι η νίτσα. Βγες από εδώ. Εδώ. Κάτσε, ρε, εσύ. Καλά, αυτή την έχω ανεβάσει. Εντάξει, τώρα έπρεπε να την ανεβάσει. Αλήθεια, φτιαχτώ. Τι φτιαχτώ, όχι, ρε. Ναι, ρε, μου έχει ρωτήσει και γιατρό. Είσαι εξαιρετική. Να, και αυτή την έχω ανεβάσει. Χαράζει. Αυτή δεν την έχω ανεβάσει. Α, αυτή είναι ωραία, γιατί είναι. Κάτι που σου δείχνει κάτι, αλλά σου κρύβει και το υπόλοιπο. Βάζει το μυαλό σε κίνηση, δηλαδή. Λοιπόν, διαμάντη. Μήπως σας καθυστερούμε. Όχι καλά, εμείς αυτό κάνουμε. Η δουλειά μας είναι. Να, αυτή είναι. Εμείς βρήκαμε χρυσό, ρε. Καλύπτεται το σώμα. Αλλά τι κορμί έχεις. Εσύ έτσι όπως σε βλέπω πρέπει να είσαι. Next top model ή δεν πήγες. Εσύ έτσι όπως σε κόβω πρέπει να. Ρε, σταματήστε λίγο να μην μπορώ λίγο να. Παρακαλώ, Αλέξανδρε. Δεν την έχω ανεβάσει όμως. Αυτό τι είναι, dildo.
Αυτή η κολόνια μου. Α, η κολόνια με έχει κρεμάσει. Α, σκουλαρί, ρίξτε ένα φαλό, είναι. Όχι, καλέ. Δεν βάζω σκουλαρί, φοβόμουν, ούτε στα αυτιά δεν είναι. Αυτή δεν την έχω, αυτή έχω ανεβάσει. Εδώ είναι διαφήμιση κολόνια. Αυτό το έχει ανεβάσει στο Facebook. Ναι. Θύμισε μου να σε κάνω λίγο ad μετά. Και στο Instagram. Τους έχω ανεβάσει. Γενικά φορές πάντα παλές κολόνιες όπως αυτή. Α, και γυμναστήριο, ε. Μου έχει πέσει μύτη. Ας πω, 2 ευρώ στο όζι καλέ. Όλοι με ρωτάνε. Ωραία μυρίζει λοιπόν, πάντως. Ναι, όλοι γιατί με ρωτάνε. Γιατί στρίβουμε συνέχεια, μπορεί να κάτσουμε λίγο σταθερά. Αυτές λοιπόν, είναι περίμενε νομίζω τώρα, περίμενε. Γυμνα... Λοιπόν, έτσι όπως σε βλέπω, με αυτό το στήθος, το οποίο χαράζει, πραγματικά. Θεωρώ ότι δεν είσαι πάνω. Αυτό είναι στήθος 15χρονης. Όχι, ρε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Να το πάρω λίγο πάνω μου, σε παρακαλώ. Πάρ' το, σε παρακαλώ. Θεωρώ, έλα μου εδώ, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν είσαι πάνω από. Εδώ, συγκεντρώσου λίγο σε μένα. Έλα, πες μου. Είναι αυτή εδώ. Για εδώ. Α, είναι κάτι σε συνδυασμό. Δυνατό. Ναι, δεν είναι ντεμή κατάσταση. Εντάξει, κόκκινο μαγιό, σωστά το συνδυάσει, κάνει λίγο αντίθεση με τον μπλε τη πισίνα. Ναι, δεν έχω. Δεν ωραία, το μαγιό εγώ θα το χαρακτήριζα τύπου ζουρλομανδία γιατί δεν είναι από πίσω. Ναι, λίγο σφιχτό το φιωγές πάνω μέρος. Στα πλάγια. Νομίζω προσπαθείς να ενισχύσεις κάτι. Όχι. Όχι. Εντάξει, δεν γίνεται όλοι να γεννηθούμε με βυζιά. Τι να κάνουμε. Ναι, τι να κάνουμε. Καλά, δεν λέω. Εσύ ρε μαλάκα δεν είσαι ένα 95 κομμάτια. Γιατί και η κοπέλα να έχει βυζιά Κολομβιανής, λέει, δεν κατάλαβα. Δεν έφερα αντίρρηση. Καλά, δεν λέω. Ναι, άντε με το μαλάκα εδώ πέρα που πλέξαμε. Λοιπόν. Εντάξει, αυτή είναι η πιο ακραία τη φωτογραφία. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Σε φωτισμό θα μπορούσε να φτιάξει κάποια πραγματάκια. Όχι, το πίσω ο κύριος που φλεξάρει λίγο μπράτσο. Γεια σου, Μαρέτα, να τον δω. Αυτός πρέπει να είναι 80 χρονών και φεύγα. Αυστηρός, ο πολύ τρίχα. Πολύ τρίχα. Θεωρώ ότι δεν είσαι πάνω από 38 έτσι όπως βλέπω το στήθος σου. Thank you very much. Είμαι. Έλα, βρε. Είσαι παραπάνω. 41 το πολύ. Τελευταία μου ευκαιρία. Πόσο. Είσαι πιο όμορφη από τη μάνα μου σίγουρα. Δηλαδή είμαστε συνομήλικες με τη μάνα σου. Α, δεν ξέρω. Θα τρελώ. Είσαι και θέλω να φλεξάρεις το πόδι σου εδώ πάνω. Βάλ' το, να το δω λίγο. Εδώ. Βάλ' το εδώ, περίμενε. Θα μου βγάλετε μια φωτογραφία. Ναι, θα στα βγάλουμε εμείς. Αλλά να έτσι, βάλε. Να είναι πώς. Βάλ' ναι, ναι, ναι. Εδώ, βάλ' το πόδι εδώ, περίμενε. Έτσι, μπράβο. Story θέλω, Άλεξ. Έλα. Τέλειο, αυστηρό. Ναι. Έχει καλό υλικό. Σε social media θέλω να. Σε social media, αυτό που έχει ανεβάσει στο social media. Αυτέ που σου έδειξα, αρεσί. Κατάλαβα. Κατά πάντω βυζία βέρτα, δεν τρέπεσαι. Ναι, ναι. Καλά, δεν φαίνεται όμως. Ό,τι καλό έχει κάποιο πρέπει να το δείξει, εγώ αυτό πιστεύω. Να, εδώ έχω τον David, κοίτα. Στον David ανέβαινε. Άι, βάλει τον David σε κούπα μπροστά από το στήθο σου. Ναι. Γυμνό. Ναι. Βέβαια έχει βάλει την αφίσα και την έχει κολλήσει. Αυτό το χρειαζόμαστε σκρίνσο, τρε φίλε. Θα σου πω. Ναι, όχι, αυτό το θέλουμε. Μισό λεπτάκι. Α, βγάλω το, ναι, γιατί. Λίγο πιο κοντά. No. Αυτό είναι ο David. Ωραία, αυτό είναι ο David. Πολύ David ωραία. Daddy. Θέλουμε να μα πει. Α, και αυτό μπορεί να το βγάλουμε και αυτό. Εδώ, περίμενε. Κοίτα, αυτό θέλουμε να το βγάλουμε. Είναι τόσο δυνατά, είναι λε και έχει καταρχήν μετόβεργα εδώ. Καταρχήν η κούπα είναι πολύ καλή τεχνική. Εγώ αυτό έχω να πω. If you can dream, you can do it. Λέει. If you can dream, you can do it. Βλέπεις. Γιατί παίζει πάντα. Μ' αρέσει το ήλιο. Εδώ δείχνει και χιλάκι, έτσι. Ήταν άτιμο αυτό. Για να σε δω. Ήταν έτσι. Μη στρίβουμε. Δε, τώρα τι άλλη, κάτσε. Ωραία, τώρα σπαστό θέλουμε διαφορικό. Να μιλήσουμε λίγο για τα μηνύματα, Αλέξανδρε. Σπαστό διαφορικό. Να. Ναι. Και το κρασάκι σου εκεί πέρα. Τέλος πάντων, να πιστεύω. Λοιπόν. Εντάξει, είσαι πολύ δυνατή. Πες μου ότι έχεις και βίντεο να φύγω τρέχοντας μες στο στριβάνι. Βίντεο, ναι. Είχα αλλά τα έσβησα. Αλλά είχαμε... έχεις κανένα δυο τώρα εδώ που τα λέμε. Βίντεο... Έχεις, έχεις. Σίγουρα έχει. Τα έχω ανεβάσει. Δεν θα τα ανεβάσουμε αυτά. Τα έχω ανεβάσει τα βίντεο. Α, τα έχει ανεβάσει τα. Ναι, και δεν τα έχω κρατήσει. Ας πούμε, το είχα κρατημένο. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα έχει κάποιο, δεν μπορεί. Αυτή σ' αρέσει. Πολύ δυνατή. Ω, αποκαβλώνω. Τον τρελό. Αυτή σ' αρέσει. Αυτή σ' αρέσει. Είναι ωραίο. Το μισό βυζάκι. Τα αγγελάκια του είναι πάλι. Όχι, δεν κουμπά. Αγγελάκια πάνω σε διαβολικό βυζί είναι αυτό. Τον τρελό. Αυστηρός. Παιδιά, σ' αρέσει αυτός ο τύπος. Είμαι ερωτευμένη 2 χρόνια. Περίμενε μισό λεπτό να κάνουμε ένα break, περίμενε. 2 χρόνια και. Αυτός είναι μανάρι. Καλά με. Αλλά αυτός είναι μεγάλος για σένα. Εσύ θες ένα νέο με δυνάμεις. Όχι, τέτοιον θέλω εγώ. Να σπάει κόκαλα. Άλλο πάλι τώρα. Που είναι και influencer το παιδί, καταλαβες. Προσπαθώ, πήγαινε, δηλαδή. Πήγαινε κάτω, τότε που ήσουν άσημος, όχι τώρα που σε διάσημα. Πήγαινε, πήγαινε αγόρι. Έλα ρε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Να την παιδιά. Στο χέρι μου εδώ. θα γίνω γνωστός τουλάχιστον. Θα γίνεις γνωστός. Σαν το κοψιαλί. Πιο πολύ ίσως. Κοίτα το βίντεο με αυτήν. Επειδή συναντήσαμε τις ίδιες τις τάσεις πιο πριν, θα μπει τάσεις. Το boyfriend. Όχι. Μη μου πεις ότι είναι φίλος. Είπαμε δεν υπάρχει φίλ. Άντε πάλι τα ίδια. Μια χαρά όμορφη κοπέλα. Μια χαρά ωραίο παιδί κι αυτός. Θες να μου πεις ότι θα σε φλεξάρει άμα του πεις έλα εδώ να κάνουμε παιδάκια. Εδώ, να το να. Έλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό δεν σε βλέπει φιλικά, να το ξέρει. Με βλέπει φιλικά. Ελάτε πιο κοντά, ελάτε να αγαπηθούμε λίγο. Μπράβο. Κολλάει.
Θα ξεκολλήσει, περίμενε. Λοιπόν, το πιο. Λοιπόν, θα το πω εγώ τώρα ποιο είναι. Να καλά είσαι εδώ. Εδώ έχει παίξει άλλη μπάλα τώρα. Για να βάλει φωτεινότητα. Ναι, βάλει φωτεινότητα, τον πιάσανε. Δεν βλέπω τίποτα. Έχω βάλει και εγώ φωτεινότητα. Εσύ ποια τις δύο είσαι. Η δεξιά είναι, δεν την κατάλαβε. Α, οκ. Εσύ είσαι. Να μου γνωρίσει την αριστερή. Όχι, δεν. Λίγο για ματούλα η αριστερή, αλλά εντάξει. Είναι το ίδιο μαγιό, αλλά κάθεται διαφορετικά λόγω σωματοδομή. Όχι, 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 ωραία. Αφού έχει άλλο χρώμα, βρεμά. Απλά σεξιστικά post. Α, ναι. Κάνεις τέτοια σκηνικά. Ναι. Να δω. Δεν, τίποτα κολλάει. Τίποτα. Μας κάνει τώρα, πρώτα μας ζέστανε ότι είναι σεξιστικού περιεχομένου φωτογραφίες. Τέτοια κάνεις. Μπες εσείς λίγο στο προφίλ της. Εγώ την έχω τη λύση. Μπες στο προφίλ της. Α, εδώ έχει λίγο. Ω, εδώ πετάει και γλωσσί έξω. Δεύτερο γλωσσί. Αγάλματα. Το αγόρι. Θανάση Πασάς. Α, ο Πασάς. Συγγνώμη ρε Θανάση. Την είδα απ' έξω τη φωτογραφία, δεν ήταν, δεν είχα πατήσει πάνω. Έλα, αυτός είναι το αγόρι όμως. Όχι, δεν είναι το αγόρι. Τι είναι. Και αυτός, αδερφός σου. Ε, άστα αυτό το φίλος. Αφού άμα ήταν αυτό θα έμπαινε. Γιατί ανέβαζε φωτογραφία με φίλους. Γιατί όχι. Εδώ, το αγόρι. Α, ο Τσαλίκης. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Έχει απ' όλα πάντως. Γιωργάρας είναι δικός μας, να ξέρεις. Μέχρι στιγμής ακραίο HD. Όπα. Τι να πω τώρα, τι να πρωτοπώ τώρα. Και θεωρώ ότι ήταν το πιο ακραίο, διότι έχει παίξει όλες τις κάρτες. Δίνει λίγο πατούσι. Δίνει λίγο στήθος. Αλλά δεν μπορώ να γράψω μου παγώ στα δάχτυλά μου. Λίγο, εντάξει, αφού το εξπλούσιο μην το κρύβεις κιόλας. Καλά δεν λέω. Ναι, δεν τι κάνω μαλά. Θέλουμε να μας πεις τώρα από μηνύματα. Ποιο είναι το χειρότερο μήνυμα που έχει λάβει ποτέ. Παλιά από ένα ντούκο λέει θα σε κάνω. Το είδες στη μετάφραση. Άκου, Άλεξ. Θα σε κάνω σουτζουκάκια. Όχι, θα σε κάνω σουτζουκί, ξέρω εγώ. Ένα Τούρκο είχε στείλει μήνυμα, θα σε κάνω σουτζουκί. Θα σε κάνω. Ήταν μάγειρα. Δεν ξέρω, ρε, ήταν κάτι τρελή. Κάτσε, πολύ γρήγορα, κάτι, να δούμε. Κάτι με κάτι μαχαίρια. Δεν πιστεύω να έχεις στείλει ποτέ σε καμιά γυμνή φωτογραφία πουθενά. Εννοείται πως έχεις στείλει. Αυτές, εντάξει. Cyber sex έχεις κάνει ποτέ, την αλήθεια. Sex. Cyber sex, δηλαδή να λες. Με μηνύματα τι σου κάνω και θα σου ρουφάω έτσι. Για πλάκα όμως, όχι, εγώ δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα καλά εγώ. Εγώ το παίζω όλη μέρα με αυτά. Ρούφα με το χαλκοσολίνα και τα λοιπά. Εγώ γέλαγα. Όταν έχω όρεξη θα κάνω. Σκουριασμένο χαλκό ή φρέσκο. Δεν έχω όρεξη. Τον Μπάριο τον είδατε. Με τον Μπάριο το θέλετε. Όπω τον Μπάριο. Ο Μπάριο ζει το όνειρο δίπλα σου, ε. Εδώ μου τραβάει τα μαλλιά. Αυτός είναι ο Πάριος που φάγε τον Πάριο. Τραβάει τα μαλλιά. Γιατί του λέω εγώ είμαι τρελή, του λέω σε βλέπω στον. Αλήθεια είναι. Σε είπανε τρελή εσένα με το ψεύδανε. Εγώ του είπα είμαι τρελή. Σε βλέπω αφού του λέει τράβα μου τα μαλλιά. Α, σε βλέπω στον ύπνο. Θέλω να μου δείξεις ένα βιντεάκι και να κλείσουμε. Βιντεάκι δεν τα έχω σου λέω. Στο YouTube τα έχω, στο Instagram. Έχεις ανεβάσει. Πες να έχεις πιο πολλά subs από μένα. Έχεις ανεβάσει βίντεο στο YouTube που κάνεις DJ Leaky. Τι DJ Leaky, που κάνεις τριπτίζ ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν ξέρω τους όρους καλά. Έλα πάμε νούμερο ένα τάσεις. Χειρότερο μήνυμα. Πού είσαι λάβει, ναι. Τώρα τι να θέλω. Δεν είσαι λάβει καμία dick pic, ξέρω εγώ. Ναι ρε φίλε. Σου είχε έρθει. Πριν μια εβδομάδα, ένα νάνος. Νάνος στην dick pic ή στην... Νάνος όλος. Οκ, και πώς αντέδρασες. Του στείλα κι εγώ. Α, έτσι. Για να του στείλω. Ξέρω εγώ, τη δικιά σου. Του από το γιού μου. Συναγωνιζόντουσαν. Ναι, οργανικά. Dick pic. Το λιγότερο. Αλήθεια. Το λιγότερο dick pic. Δηλαδή τι σου στείλε, butthole pic. Βασικά είναι αυτό που... Είναι από κάτω και καλά, για να φαίνεται η τρίχα. Για να φαίνεται και η τρίχα. Όχι. Ήταν εκνητής. Ήταν στήριζε κουκουέ. Δεν ξέρω καθόλου και δεν θα ήθελα να μάθω. Ήταν από κάτω, τέντα να φανταστώ ο Περικλής, ωραίος. Είχε ωραία όψη, άξιζε τον κόπο. Όχι. Με πόσο θα τη βαθμολογούσε, ήτανε κακομούτσουνη. Δεν υπήρχε. Τις κοντής ψωλής μακριές τρίχες τις φταίνε, λένε. Για πες μου εσύ. Dick pic. Σίγουρα θα σου είχε έρθει. Ναι. Ωραίο. Άξιζε τον κόπο. Όχι. Όχι, κι αυτός, ανύπαρκτος. Ρε παιδιά. Δεν υπήρχε απλά. Βρείτε μία από το ίντερνετ τουλάχιστον να είναι μεγάλη. Τα απαραίτητα. Πόσο θα τον βαθμολογούσες. Από το 0 στο 10. 3. 3. Φάρτα 3. Από άποψη ομορφιάς ή μεγέθης. Και τα δύο να φανταστώ. Πρέπει να ήταν σαν κακιά ώρα. Ομορφιάς πιο πολύ. Α, ήταν κακομούτσιμοι κι αυτοί. Δεν ήταν όμορφοι. Δεν χτενίζονται πριν βγούνε. Λάβει είναι βράδυ κατά τις 2 ας πούμε. Καβλιάρι μου στείλε μου το μπούτσο. Έτσι. Από άντρα, έτσι όπως τα άκουσα. Όχι, από άντρα πάλι καλά, όχι. Όχι. Καλά, από πίσω ξέρεις ότι κρυβόταν ένας 70 παππούς, έτσι. Εντάξει, θα μπορούσε, αλλά άμα το ήξερα θα στείλω. Τον έστειλες. Όχι, δεν ήξερα τον παππούς. Άμα το ήξερα.
Θα το έστελνε στον παππού. Οκ. Για πες μας το δικό σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν σου έχουν στείλει ποτέ μηνύματα στο inbox. Δεν τα συγκρατάω. Τα συγκρατώ. Κάποια, ας πούμε, που τα έχει διαβάσει και δεν έχει απαντήσει. Ναι, όντω. Να το διαγράψω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν σου έχουν στείλει κάτι άλλο, χιδαίο, σαν λόγια. Αλλά δεν το θυμάμαι, προφανώς. Τι ήταν, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να θυμάσαι την μορφολογία. Σου έχουν στείλει και dick pic, ας πούμε. Σου έχουν στείλει dick pic. Είχε απαντήσει. Όχι, βέβαια. Κακό. Τι να απαντήσει, ρε μαλάκα, στο dick pic. Με μία νουτ. Έμπαινα. Άμα δεν τη άρεσε. Δεν ήταν καλό. Φαντάζομαι ότι του μπάρει. Στείλε dick pic και ήταν απελπισμένο. Δεν ξέρω τι. Δεν μπήκε καν στον κόπο. Και μόνη μου, ναι. Και μόνη σου. Ε, ναι. Πέτα το λίγο έξω τώρα να το τρελάνεις. Λίγο το φως κοντά, για πάμε. Έτσι, έτσι, μπράβο. Μπράβο. Τέλειο, 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 τέλειο. Σούπερ. Τέλειο. Χίλια like άνετα. Θα σου πω, ρε φίλε. Θα σας στείλω αμέσως. Πες μου το Instagram τώρα. Εδώ είμαι, ρε φίλε. Α, εντάξει. 29.000 followers. Όχι ρε. Όχι ρε. Όχι ρε, είμαι καινούργια. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μόλις τελειώσαμε. Κάναμε το intro και το outro την ίδια στιγμή, να το πούμε αυτό. Ναι, ναι, πρέπει. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε μια μεγάλη εγγραφή και ένα μεγάλο like και σχόλιο στο κανάλι του Freddy. Και κάντε και εγγραφή στο κανάλι του Κοψιάλη, γιατί σύντομα θα κάνουμε βιντεάκι εκεί. Τα φιλιά μας.